Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Από τη θάλασσα της Κεραμωτής μέχρι τους πρόποδες του Παγκαίου Όρους και από την κοιλάδα του Νέστου μέχρι το κέντρο της πόλης, ο νομός Καβάλας είναι ένας πλούσιος τόπος γεμάτος γεύσεις και αρώματα. Χθες πιάσαμε με τη Μελίνα την ιστορία της πόλης μου από την αρχή. Σήμερα η βόλτα μας θα ξεκινήσει από το λιμάνι και θα φτάσει μέχρι τους Φιλίππους, τον Νέστο και την Κεραμωτή. Εδώ είναι το πανέμορφο λιμάνι μας. Ωραίο το λιμάνι σας. Πες μου τι γινόταν εδώ πέρα. Κοίταξε, εδώ... Στα χρόνια της αθωότητας. Στα χρόνια της αθωότητας, λοιπόν, πάρα πολλοί ψαράδες φτιάχνανε τα δίχτυα τους εδώ. Από το επόμενο κομμάτι και μετά, ήταν η μεγάλη βόλτα. Τι καταλαβαίνεις. Μεγάλη βόλτα, χαμός κόσμος, φαντάζομαι. Ναι, εδώ συναντιόμασταν επί της ουσίας. Τα ραντεβουδάκια εδώ. Όλοι εδώ. Τα ραντεβουδάκια. Ναι, ρε παιδί μου. Και εδώ έτρεχε στο μαλλί της γριάς, το καλαμπόκι το βραστό ή στα κάρβουνα. Ξέρεις τώρα, εσύ μου μιλάς και εγώ κάνω εικόνες. Δηλαδή φαντάζομαι μια Καβάλα τελείως διαφορετική, όχι αυτή που βλέπω τώρα, έτσι. Εγώ είχα την ευτυχία να μεγαλώσω παίζοντας σε γειτονιές. Να μας τρομάζουν τα παλιά σπίτια. Εκεί τα πρώτα σκυρτήματα της καρδιάς. Εκεί αναγκαζόσουν κιόλας να δυναμώσεις ως παιδί, διότι οι ομάδες ήταν από διαφορετικές ηλικίες. Μικρή, μεγάλη, αγόρια, κορίτσια, ένα. Ήταν μια μικρή κοινωνία η γειτονιά. Και μόλις νύχτωνε και έτσι περνούσε η ώρα, για να πάω να ανέβω πάνω, φώναζα «Μαμά, μπορείς να βγεις λίγο στο μπαλκόνι να με κοιτάζεις, να ανέβω πάνω». Του είχαμε πει ιστορίες για φαντάσματα, πού να πάω. Αυτό στη γειτονιά, τα παιδικά. Στην εφηβεία με το κόμιζε εδώ κάτω. Εδώ ερχόσασταν Κυριακές, ρε παιδί μου, ή ήταν η καθημερινότητα μετά το σχολείο. Όχι, παιδί μου, μετά το σχολείο εδώ κάτω. Όχι, εδώ αυτό ήταν Παρασκευή Σάββατο, άντε μια Κυριακή μεσημέρι. Μετά το σχολείο ήσουν σπίτι. Στο σπίτι και διάβαζες, βέβαια, βέβαια. Αυτό το κομμάτι είναι όνειρο, δηλαδή είναι σαν ένα ψέμα. Ναι, είναι. Είναι η ιστορία που φωνάζει από μακριά. Η ζωή στην Καβάλα κινείται γύρω από το λιμάνι και την τεράστια παραλία που σε προσκαλεί για περπάτημα, ποδήλατο, βουτιές, ψάρεμα. Η θάλασσα άλλωστε είναι συνυφασμένη με την ιστορία της, την ακμή της, αλλά και την άβρα της πόλης. Όμως μόνο η πόλη της Καβάλας που κρύβει ομορφιές. Πολλοί μπορεί να την έχετε προσπεράσει στο ταξίδι σας για τη Θάσο. Η Κεραμωτή δεν είναι απλώς ένα σταθμό στο δρόμο για ένα όμορφο νησί.
Κοντά στις εκβολές του ποταμού Νέστου, εκεί που τα γλυκά νερά ψάχνουν δίωδο προς τη θάλασσα, δημιουργείται ένας όμορφος υδάτινος λαβύρινθος. Η Κεραμωτή φημίζεται όμως κυρίως για τα μύδια της, με δεκάδες καλλιέργειες μέσα στη θάλασσα. Μια τέτοια βόλτα έχω ετοιμάσει για τη Μελίνα. Γεια σας, κύριε Βάμπη. Καλώς τα κορίτσια μας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά εδώ πέρα. Ναι. Διότι εγώ δεν ξαναέχω έρθει σε μύδο καλλιέργειες. Ούτε εγώ βέβαια. Ούτε εσύ. Ξαφνικά βλέπουμε όλα αυτά τα βαρέλια μέσα που κάνουν σαν κυψέλες. Νομίζω ότι θα βγούμε λύσια, αλλά είμαστε στη θάλασσα, οπότε αυτό είναι αδύνατο. Πείτε μου, τι είναι αυτά τα βαρέλια μέσα στη θάλασσα. Καταρχήν είμαστε σε μια μονάδα μύδο καλλιέργειες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν σειρές μέσα στη θάλασσα, οι οποίες κρατιούνται σε μπλόκια από τη μία και από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Και έχει ένα σκηνί στο οποίο γραμμάμε τα μύδια, τις αρμαθιές. Ναι. Και βάζουμε βαρέλια ενδιάμεσα για να μην πάνε στον πάτο. Όταν λέτε κρεμάτε τα μύδια... Αυτά τα μύδια τα δουλεύουμε εμείς. Δηλαδή... Τα βάζουμε σε αρματούς. Πώς ακριβώς το κάνετε αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Τα μύδια το χειμώνα γεννάνε. Εμείς βάζουμε κάποια σκηνιά ειδικά, ναι, που αυτό που γεννάει το μύδι κολλάει πάνω στα σκηνιά αυτά και σιγά σιγά αναπτύσσεται, δημιουργείται το μύδι το πολύ μικρό. Δηλαδή γίνεται ορατό όταν είναι στο μέγεθος του κεφαλίου της καρφίτσας. Πώς είναι ένα δηλαδή ένα νεογέννητο μύδι που λέτε εσείς? Ένα σαν τζέλ ένα πράγμα είναι πάνω στο σκηνί αυτό. Α. Δηλαδή όπως το βλέπεις τώρα, αλλά φαντάσου ότι είναι μικροσκοπικό. Και αυτά πόσο καιρό τα αφήνετε μέσα έτσι για να μεγαλώσουν? Από τότε που θα γεννηθούν μέχρι να γίνουν εμπορεύσιμα, θέλουν 1,5 χρόνο. Α, θέλουν, ναι, αλλά εμείς τα παίρνουμε από εκείνα τα σκηνιά. Όταν γίνουν σε αυτό το μέγεθος περίπου στους 3 πόντους, ναι, τα βάζουμε στους αρμαθούς, όπως είναι τώρα δηλαδή. Ναι, ναι. Και εδώ πάνω μεγαλώνουν, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά πάνω στα σκηνιά αυτά, στους γνωστούς λέξεις που τα λέμε. Ναι. Και αν τα αφήσεις εκεί, δεν θα μεγαλώσουν. Κύριε Μπάμπη μας, τα μύδια είναι έτοιμα, μπορούμε να το δούμε? Μπορούμε, ναι. Μπορούμε να ανοίξουμε 2-3 μύδια, να δούμε πώς είναι μέσα το κρέας. Ναι, ναι. Έτοιμο είναι? Εντάξει, καλό τσικλό. Αυτό εδώ είναι προς το κίτρινο, είναι θηλυκό. Τα ψηλικά μας είναι άσπρα. Και είναι ζωντανά αυτά, κύριε Πάπη. Το κίτρινο είναι θηλυκό και το λευκό είναι αρσενικό. Να ξέρω τι τρώω. Ναι. Σε νοιάζει το φύλλο? Όχι, πες σκυλιά σου. Αυτό πάει προς το λευκό. Αυτό τώρα με το πετάξετε μέσα θα ζήσει, κύριε Πάπη. Θα το φάνε το ψαράκι, ε. Φάνε το ψαράκι. Πόσα μύδια βγάζετε εδώ έτσι από την περιοχή? Εδώ η περιοχή της Κεραμωτής γύρω στους 2.000 τόνους βγάζει. 2.000 τόνους μύδια. 2 εκατομμύρια κιλά. Απίστευτο. Ποιοι θα τρώνε όλα αυτά τα μύδια? Κάνουμε και εξαγωγές. Μόνο. Εξαγωγές. Εγώ προσωπικά μόνο έξω. Κύριε Μπάμπη, εγώ να μην φοβάμαι να τα τρώω αυτά. Γιατί λίγο τα φοβάμαι. Τα μύδια όλο τον χρόνο, κάθε εβδομάδα, ελέγχονται και τα νερά και η σάρκα τους. Κάθε φορτίο που κάνουμε συνοδεύεται με χαρτί γιατρού. Α, οπότε... ακούς, και το γιατρό το θέλει. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Και αυτό γίνεται όλο τον χρόνο, κάθε εβδομάδα. Ας πούμε ότι δεν είναι δική σας ευθύνη. Ναι. Και το πάρει ο εστιατόρας για τους χύψη λόγους. Μπορεί να χαλάσει το ψυγείο του ανθρώπου, να μην το καταλάβει και ξαφνικά να γίνει κάτι. Εμείς που τα τρώμε, πώς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχουν χαλάσει? Είναι από την οσμή. Δεν. Αν είναι χαλασμένο, μυρίζει άσχημα. Α. Και είναι η χειρότερη δηλητηρίαση αυτή, έτσι. Ξέρω γιατί έχω πάθει μαμά μου, γι' αυτό ρωτάω. Και μου έχει μείνει τραυματικό, ναι, καταλάβατε. Ναι. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Άφθονα τα μύδια στην Κεραμωτή, άφθονη και η έμπνευση για ντόπιους σεφ και μάγειρες. Όπως θα δείτε σε λίγο, οι απορίες μας με τη Μελίνα ήταν πολλές και τα αχνηστά μύδια νοστιμότατα. Νίκο! Καλησπέρα σας. Εδώ στη μαγική παραλία της Κεραμωτής έχουμε μαζέψει μύδια
Στρίδια. Περίπου δηλαδή. Είναι δική σου πατέντα αυτό που θα μας φτιάξεις? Ναι, είναι δικιά μου συνταγή. Δεν είναι εδώ τη περιοχή, γιατί όχι, εγώ το είναι δικιά μου συνταγή. Αλλά τη περιοχή είναι τα μύδια, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά μύδια εδώ στην Κεραμωτή. Θα κάνουμε σε σκουλό ντολμάδες. Σε σκουλό, παρέσουν τα σε σκουλά πολύ. Πάνω σε χρωματιστά παντζάρια και με τη σάλτσα από τα μύδια που θα γίνουν σαν ντολμάδες θα κάνουμε και ένα αυγό λέμον. Πάρα πολύ πόσο ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Εγώ δεν το έχω ξαναφάει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα πάρουμε τα μυδάκια μας. Αυτά εδώ. Όλα κλειστά είναι, έτσι. Όλα κλειστά. Τα μύδια τα οποία δεν ανοίγουν κατά το άχνισμα, φυσικά τα πετάμε. Τα πετάμε, ε. Τα πετάμε. Ωραία. Θα πάρουμε το λαδάκι μας. Θα βάλουμε περίπου 2 κουταλιές σούπας λάδι. Ναι. Θα προσθέσουμε περίπου ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο μέσα στην κατσαρόλα. Σκορδάκι. Σκορδάκι. Δύο. Περίπου 2 σκελίδες σκορδό, έτσι να είναι μερακλίδικο. Θα πάρουμε τα μυδάκια μας. Τα έχουμε πλύνει αυτά τα μυδάκια. Τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε καθαρίσει απ' έξω. Αν δείτε κιόλας, δεν έχουν πέτρες, χώματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση. Ναι. Να αφνίσουμε τα μυδάκια. Κρασάκι. Ένα ποτήρι κρασί. Περίπου ένα ποτήρι κρασί είναι. Ναι. Και περίπου ένα σφινάκι ούζο. Α. Τώρα θα κλείσουμε τα μύδια και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να ανοίγουν, κοινώς να τα αχνίσουμε. Πόση ώρα το αφήνουμε αυτό, εγώ σου που δεν έχω ξανακάνει. Περίπου στα 5 λεπτά χρειάζεται αυτή η διαδικασία. 5 λεπτάκια. Ήδη έχουν γίνει τα μυδάκια μας, έχουν αχνιστεί. Για τσακαρέ, Μελίνα, είναι κανένα κλειστό. Αυτό εδώ τώρα θεωρείται κλειστό. Αυτό είναι κλειστό, άρα θα το πετάξουμε αυτό εδώ. Άρα δεν το χρειαζόμαστε. Α, το πετάμε αυτά. Και εγώ προσπαθώ να τα ανοίξω. Και κρατάμε τα μύδια, τα οποία είναι ανοιχτά. Ωραία. Μεγάλα, πάντως μπαμπάτσικα μυδιά. Ναι, τέλεια, ωραία μυρωδιά. Το ζουμάκι το κρατάς από εκεί μέσα. Το ζουμάκι είναι το πιο βασικό στοιχείο της συνταγής. Είναι το μυδό ζουμάκι. Θα πάρουμε τα μυδάκια μας από εδώ, να αρχίσουμε να τα καθαρίζουμε σιγά σιγά. Εμείς θα καθαρίζουμε εδώ με τη Μελίνα. Ναι. Είμαστε ναι. Πολύ δυνατές στο καθαρίσμα. Πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια είναι να πάρουμε ένα τηγανάκι. Θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας. Είναι περίπου 2 κουταλιές σούπας. Θα πάρουμε τα φρέσκα μας κρεμμυδάκια από εδώ. Πόσα θέλεις, 3-4. Όσα περισσότερα βάλουμε, τόσο καλύτερο γίνεται το φαγητό μας. Θα πάρουμε μια πιπεριά, θα ψιλοκόψουμε και την πιπεριά την πράσινη. Αφού κόψαμε μισή πιπεριά πράσινη και μισή πιπεριά κόκκινη, τώρα θα πάρουμε και φινόκιο. Θα κόψουμε περίπου μια κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο. Και τώρα έχετε τη μαγική στιγμή. Ναι, ποια είναι η μαγική στιγμή. Τα πιάνεις όλα αυτά εδώ και τα βάζουμε όλα μέσα στο τηγάνι. Πάμε. Αρχίζουμε και σοτάρουμε τώρα τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τη πιπεριά την πράσινη, τη πιπεριά την κόκκινη, το φινόκιο. Θα το σβήσουμε με μισό ποτηράκι κρασί. Και μετά θα πάρουμε τα μυδάκια μας. Θα προσθέσουμε μέσα. Ήδη βλέπουμε ότι τα υγρά αρχίζουν να βγαίνουν και είναι πιο πολύ, πιο πολλά τα υγρά, γιατί έχουμε βάλει τα μύδια μέσα. Α, βγαίνουν και άλλα υγρά μέσα. Λοιπόν, και περίπου θα βάλουμε μια μεγάλη κούπα ρύζι, του καφέ, προβρασμένο ρύζι. Συνεχίζουμε, ανακατεύουμε και περιμένουμε, αφού βάλουμε φυσικά λίγο πιπεράκι, λίγο αλάτι και λίγο ζάχαρη. Θα βάλουμε τώρα τα υγρά στοιχεία, το οποίο αυτό είναι το μυδόζουμο. Είναι το ζουμί που πήραμε από τα μύδια. Α, όταν τα χρήσαμε. Όταν τα αχνίσαμε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι περίπου μισό ποτηράκι του νερού, γιατί θα βγάλει και το μύδι. Και στο τέλος προσθέτουμε και την ντομάτα μας. Μία ντομάτα. Μία ντομάτα ψιλοκομμένη. Και τώρα περιμένουμε να πιει τα υγρά.
Λάτε να δείτε τι ωραίο που είναι. Το μυρίζετε. Λοιπόν, θα το κλείσουμε τελείως από τη φωτιά. Να σου πω κάτι, αυτό και έτσι το τρώμε. Αυτό πιο ωραίο. Θα προσθέσω όμως κάτι πρώτα. Ναι. Αυτό εδώ. Άνηθο. Το οποίο είναι άνηθος και δυόσμος. Όσο πιο πολύ βάλετε μέσα, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει. Και φυσικά πάντα δεν το μαγειρεύουμε, μπαίνει στο τέλος. Βέβαια, να κρατήσει τα αρώματα. Μην το φοβάστε καθόλου, αυτό το πράγμα θα εξαφανιστεί. Και σε αυτό το σημείο εδώ είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τα σέσκουλά μας. Αλλά πριν γεμίσουμε, θα πρέπει να μπλανσάρουμε. Να μπλανσάρουμε. Τι σημαίνει μπλανσάρω? Για να κρατήσω αυτό το χρώμα, αυτή τη ζωηράδα και για να μπορέσω να το δουλέψω λίγο, θα το ρίξω μέσα σε καυτό νερό αλατισμένο, 1 με 2 λεπτά το πολύ, και στη συνέχεια θα το μεταφέρω απευθείας σε παγωμένο νερό. Θα του κάνω ένα σοκ. Με αποτέλεσμα να κρατήσει αυτή τη γυαλάδα, αυτό το χρώμα το ζωηρό. Α, και έχεις εκεί νερό με παγάκια. Μπράβο. Πιάνουμε εδώ το φυλλαράκια. Ναι, ναι. Τα ρίχνουμε μέσα. Και πολύ απαλά. Τα ζεματάμε. Και περιμένουμε 1-2 λεπτάκια, το πολύ. Και συνέχεια θα το σηκώσουμε. Κοίτα πόσο ζωντανά κρατάει τα χρώματά του. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και κατευθείαν σοκ. Καημένο. Σοκ. Και εδώ 1-2 λεπτά λοιπόν, και το αφήνεις και μετά βγάζεις και είσαι έτοιμος για να τα τυλίξεις. Θα πάρουμε τηγανάκι, μια κουταλιά γεμάτη, θα τη βάλουμε εδώ. Όπως κάνουμε τα σαρμαδάκια. Σε λαμβάνω καρμάδες επίσης. Και θα κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση. Και αφού τα τυλίξουμε όλα, τι κάνουμε μετά? Αφού τα έχουμε τυλίξει όλα, θα πάρουμε μια κατσαρόλα. Ναι. Στην κατσαρόλα κάτω θα βάλουμε σέσκουλα ή μαρούλι, αν δεν έχουμε σέσκουλα. Θα στρώσουμε για να μην μας αρπάξουν τα σεσκουλοδερμαδάκια μας. Θα απλώσουμε με τη σειρά, θα τα βάλουμε. Θα προσθέσουμε μέσα νερό, 1 ποτήρι, 1,5 ποτήρι, μέχρι να σκεπάσουμε. Λεμόνι βάζει? Μπορούμε να βάλουμε και λεμόνι. Λίγο μυδόζωμο από αυτό που μας έχει περισσέψει, θα το καπακώσω και πολύ απλά θα περιμένουμε γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά το πολύ και είναι έτοιμα. Σε τι θερμοκρασία? Σε μέτρια φωτιά. Ορίστε. Α, έχεις κάνει και... Μάλιστα. Καλή παρουσίαση. Βάζεις και αυγολέμονο? Ναι, έχει τελειώσει ο βρασμός, είναι έτοιμα τα ντολματάκια μας, να το πω έτσι. Παίρνουμε ένα μπολ, θα προσθέσουμε μέσα 2 κρόκους αυγού. Θα αρχίζουμε με το σύρμα να τους ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε λεμόνι στημένο. Mm-hmm. 1-2 λεμόνια. Πόσο ξενό το θέλει καθένας. Πόσο ξενό το θέλει καθένας. Και σιγά σιγά το ζωμό παράλληλα θα ανακατεύουμε. Θα το προσθέτεις από εκεί. Μπράβο. Μέσα. Και αυτό το πράγμα θα δέσει και σιγά σιγά θα το ρίξουμε μετά πάνω από τα ντολμαδάκια μας όταν τα σερβίρουμε. Κοίτα εδώ, Μελίνα. Συγγνώμη, ρε Σύνικο, εδώ βλέπω παντζάρια. Είναι το κλασικό μας παντζάρι. Πού τα βάλεις αυτά, στον πάτο? Το είναι κίτρινο παντζάρι. Δεν έχει κίτρινο παντζάρι ποτέ. Κίτρινο παντζάρι, Μελίνα, ποτέ. Κόκκινο. Και λευκό έχω δει. Παντζάρι. Εγώ θα δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάρα πολύ εμπνευσμένο. Μπράβο, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ. Ο Απόστολος Παύλος για πρώτη φορά μιλά για τον χριστιανισμό. Τελειώνοντας ο Παύλος το κήρυγμά του, απαιτεί το βάπτισμα η Λυδία και ο Απόστολος Παύλος τη βαπτίζει στο σημείο αυτό. Η Καβάλα λοιπόν είναι η Μέκα του καπνού, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και ταυτόχρονα είναι και μια επίδειξη πλούτου. Η περιοχή της Καβάλας έχει ένα πολύ σημαντικό τοπόσημο για το χριστιανισμό. Εδώ φτάνει ο Απόστολος Παύλος για να διδάξει. Δίπλα στους Φιλίππους, στον Ζυγάκτη ποταμό, βρίσκεται ο χώρος που βαφτίστηκε η πρώτη χριστιανή, μία έμπορος πορφύρας, η Λυδία. Ένας εντυπωσιακός ναός με μαρμάρινη κολυμπήθρα, σε ένα περιβάλλον ομορφιάς και γαλήνης, υποδέχεται ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Πάτερ, βρισκόμαστε στο χωριό Λιδία, στο χωριό αυτό που βαφτίστηκε η πρώτη Ελληνίδα Μακεδόνισσα, μου είπατε. Η πρώτη, λοιπόν, που βαφτίστηκε χριστιανή από τον Απόστολο Παύλο. Πότε περίπου γίνεται αυτό? Ήταν άνοιξη του 50 μετά Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, στην Τροάδα, την αρχαία Τρία. Εκεί βλέπει ένα όραμα, έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος του λέει: «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Δηλαδή, πέρασε από τη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι το μήνυμα αυτό ήταν από τον ίδιο τον Θεό και έρχεται στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα. Από εκεί, με τα πόδια, με τους συνοδούς του, έρχεται στους Φιλίππους. Επίσημη θρησκεία, ειδωλολατρία. Εδώ συναντά κάποιες γυναίκες Φιλιππίσιες. Μεταξύ αυτών των γυναικών είναι και η Λιδία. Η Λιδία καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας, μια πόλη του Νότου, αλλά ήταν παντρεμένη στους Φιλίππους. Στο σημείο λοιπόν αυτό που βρισκόμαστε, ο Απόστολος Παύλος για πρώτη φορά, είναι σημαντικό αυτό, επί ελληνικού και ευρωπαϊκού εδάφους, μιλά για τη νέα θρησκεία, για τον χριστιανισμό. Τον ακούν οι γυναίκες έκθαμβες. Η δε Λιδία είναι έτοιμη για αυτό που ζητάει, να βαπτιστεί. Τελειώνοντας ο Παύλος το κήρυγμά του, απαιτεί το βάπτισμα η Λιδία και ο Απόστολος Παύλος τη βαπτίζει στο σημείο αυτό. Μετά το βάπτισμά της, η Λιδία τον παρακαλεί και του λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να γνωρίσεις την οικογένειά μου. Θέλω να έρθεις στο σπίτι μου». Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν χάνει την ευκαιρία και βαπτίζεται όλη η οικογένειά της. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η πρώτη κατοίκον εκκλησία στον τόπο των Φιλίππων. Και οι Φίλιππι είναι το ξεκίνημα του χριστιανισμού σε όλη την Ευρώπη, υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη. Πάτερ, θα ήθελα να μας πείτε, εδώ που στεκόμαστε, τι ακριβώς είναι? Εδώ γίνονται βαπτίσματα ενηλίκων. Από ποια ηλικία δηλαδή ανθρώπων και μετά? Οι ηλικίες είναι από 10, 12, 15. Ο μεγαλύτερος που έχω βαπτίσει ήταν 85 ετών. Εγώ υπαίθριο βαπτιστήριο δεν έχω ξανασυναντήσει. Μα δεν υπάρχουν, ναι. Όχι. Α, δεν υπάρχουν. Όχι. Οι περισσότεροι που βαπτίζονται είναι από τη Δύση, οι οποίοι ζουν την Ορθοδοξία στην Ευρώπη και κατηχούνται με την θέλησή τους φυσικά και έρχονται και κάνουν τα βαπτίσματά τους εδώ. Πάρα πολύ. Φορώντας έναν λευκό χιτώνα και μπαίνοντας μέσα στο ποτάμι. Τα τελευταία χρόνια οι Νότιο Κορεάτες κατά χιλιάδες επισκέπτονται το χώρο. Τι πάθανε οι Νότιο Κορεάτες και Αυστραλία, εδώ? Αμερική, Καναδάς, Ευρώπη, ναι. Παντού, παντού. Έρχονται μάλιστα πολλές φορές και με γκρουπ με τους ιερείς τους ή τους επισκόπους τους και κάνουν θεία λειτουργία, τους επιτρέπουμε να κάνουν υπαίθρια θεία λειτουργία και κάνουν και τα βαπτίσματά τους με τον τύπο που αυτοί νομίζουν. Μιλήστε μας, Πάτερ, λίγο για τον ναό της Αγίας Λιδίας. Ο ναός της Αγίας Λιδίας είναι αφιερωμένος στο πρόσωπό της, στην προσωπικότητά της και στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το 50 μετά Χριστό. Στο κέντρο του ναού είναι η κολυμβήθρα, η μαρμάρινη, όπου γίνονται τα βαπτίσματα των μικρών παιδιών. Και ο ναός είναι μέσα με ψηφιδωτά, με βιτρό και με μαρμαρόστρωση γύρω-γύρω, ορθομαρμάρωση, σημαντικά κομμάτια, γιατί ο μακαριστός Μητροπολίτης μας, ο Προκόπιος, ήθελε πραγματικά τον ναό αυτό να τον έχει παγκόσμιο μνημείο. Και θεωρώ ότι το έχει καταφέρει. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Υπέροχα. Πολύ. Ευχαριστούμε. Επιστροφή στην Καβάλα για μια ξενάγηση σε ένα μουσείο πραγματικά μοναδικό. Το Μουσείο Καπνού. Εδώ παρουσιάζονται όλα τα στάδια της καλλιέργειας και της επεξεργασίας του καπνού ανατολικού τύπου. Όλη η εξέλιξη μέσα στα χρόνια. Επιπλέον αναδεικνύει την οικονομική και κοινωνική διάσταση του καπνού στην Καβάλα, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Κλεοπάτρα, τι ήταν αυτό που επί της ουσίας οδήγησε το Δήμο Καβάλα στο να δημιουργήσει αυτό το μουσείο καπνού? Ότι αν δεν υπήρχε ο καπνός και το εμπόριό του, δεν θα υπήρχε ίσως και αυτή η πόλη. Εμένα μου είναι πάρα πολύ γνώριμες σε όλες αυτές οι εικόνες που είδα. Και μπαίνοντας μέσα, η μυρωδιά, η συγκεκριμένη από τον καπνό, μου έφερε πάρα πολλές αναμνήσεις. Ποια ήταν η περίοδος της ακμής που βίωσε η πόλη εδώ? Ουσιαστικά από το 1840, που αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι καπνέμποροι, μέχρι το 1990, που κλείνει ο οργανισμός καπνού. Δημιουργεί μία ταξική διαβάθμιση. Η αστική τάξη μεγάλη, που είναι οι καπνέμποροι, που έχουν το χρήμα, είναι αυτοί που χτίζουν τα πολύ ωραία νεοκλασικά, όπως είναι το Δημαρχείο, και η εργατική τάξη, οι καπνεργάτες και οι καπνεργάτριες. Οι οποίοι πληρώνονταν αδρά. Είχαν πολύ καλά ημερομίσθια. Ναι. Γιατί ο καπνός ήταν πολύ ακριβό προϊόν. Έφερνε πάρα πολλά έσοδα και οι εργαζόμενοι πληρώνονταν το ίδιο. Δεν πληρώνονταν εύκολα, είχαν πάντα διεκδικήσεις. Είχαμε πολύ συχνές κινητοποιήσεις. Οπότε δημιουργήθηκε και το πρώτο συνδικάτο κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Από το 1897 ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Και το πρώτο σωματείο που γίνεται εδώ πέρα είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Ευδαιμονία, που συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Τι είναι αυτό που οδηγεί στην παρακμή, να το πω κατά αυτόν τον τρόπο? Της καπνεργασίας. Ναι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έρχεται στην Ευρώπη ο Αμερικάνικος καπνός. Και τι αρέσουν περισσότερο εκείνα, δηλαδή? Είναι μεγαλύτερες οι παραγωγές. Είναι πιο φθηνά. Έτσι. Το δικό μας το προϊόν, το ανατολικός τύπου καπνός, είναι κοστοβόρος. Έχει 18 μήνες διαδικασία η επεξεργασία του. Όταν κάποιος λοιπόν σήμερα επισκέπτεται το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα, τι βλέπει? Ξεκινάμε από την καλλιέργεια. Πάμε μετά στα καπνεργοστάσια, όταν έρχεται ο καπνός εδώ. Βλέπει πρώτα τον παραδοσιακό τρόπο συσκευασίας, μετά βλέπει το μηχανικό τρόπο. Στον τελευταίο μας διάδρομο βλέπει τα μέσα μεταφοράς και την ανάπτυξη του λιμανιού μας. Το μουσείο έχει γίνει με δωρεές. Οπότε μας δώσανε το γραφείο του καπνέμπορου του Γρηγοριάδη και κάποια άλλα αντικείμενα και βιβλιοθήκες από το γραφείο του και κάναμε μια προσομοίωση ενός γραφείου ενός καπνέμπορου. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε. Ο καπνός και το εμπόριό του που γέννησε μία ακμάζουσα αστική τάξη στην Καβάλα. Τα ίχνη αυτής της περίοδου της καβαλιώτικης Belle Époque υπάρχουν ακόμη στο κτίριο του Δημαρχείου, τα παλιά μέγαρα που το πλαισιώνουν και τις τεράστιες παλιές καπναποθήκες. Βρισκόμαστε μπροστά στο πιο χαρακτηριστικό κτίριο της πόλης, θα έλεγα, στο Δημαρχείο. Μίλησέ μας, λοιπόν, για να μάθουμε κι εγώ και η Μελίνα, τι ακριβώς είναι αυτά τα δύο πανέμορφα κτίρια που βλέπουμε δίπλα μας. Δύο πολύ όμορφα κτίρια, συνδεδεμένα με την ιστορία. Βεβαίως δεν ήταν πάντα Δημαρχείο, ήταν κάποτε σπίτι ενός Αυστρο-Ούγγρου καπνέμπορα, που ήρθε εδώ να εκμεταλλευτεί τον καπνό, να εμπορευτεί τον καπνό. Το 1890 χτίστηκε, ήταν η κατοικία του Pierre Herzog, του όνομα του καπνεμπόρου. Οι δουλειές του όμως δεν πήγανε καλά και κάπου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, εκεί γύρω στο 1930, χάνει την περιουσία του, πάει στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο την εκποιεί και τότε ο Δήμος Καβάλας, 1937, την αγοράζει και γίνεται το Δημαρχείο της πόλης. Δηλαδή, Κώστα, και αυτό το κτίριο ήταν σπίτι καπνέμπορου? Και αυτό το κτίριο ήταν σπίτι ενός καπνέμπορου, του Βαρόνου Βίξ, Γερμανός στην καταγωγή. Στην πορεία είχε πολλές χρήσεις, ήταν γραφεία καπνεμπορικής επιχείρησης. Για ένα διάστημα εδώ ήταν ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός. Επί εποχής Λευτέρη, του τότε Δημάρχου Καβάλας, αγοράστηκε από το Δήμο Καβάλας και έγινε και αυτό κτίριο του Δημαρχείου. Να κλείσουμε λίγο τα μάτια μας και να σκεφτούμε ότι το 1910, δηλαδή γύρω από αυτή τη δεκαετία, όλη η πόλη λοιπόν είναι γεμάτη με τέτοια κτίρια και πραγματικά αν αναλογιστούμε την εικόνα που είχε η τότε Ελλάδα,
Η Καβάλα θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο. Βοηθάει πολύ το λιμάνι της και όλη αυτή η εκμετάλλευση της επεξεργασίας του καπνού. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στα Βαλκάνια τότε. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στα Βαλκάνια και γι' αυτό πολλοί την εποχή εκείνη ερίζουν για την κατάληψη της Καβάλας. Και οι γειτονές μας οι Βούλγαροι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Καβάλα λοιπόν είναι η Μέκα του καπνού. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, γιατί εδώ σμίγουν και δουλεύουν αρμονικά χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι και ταυτόχρονα είναι και μια επίδειξη πλούτου. Χαρακτηριστικό το κτίριο που μεγάλη λέσχη, θα τη δούμε, όπου εκεί πραγματικά είναι η αποκορύφωση αυτής της προόδου και της περιοχής και της Καβάλας ειδικότερα. Μίλησε μας λίγο για την λέσχη που για μένα ήταν βιβλιοθήκη τα χρόνια που ζούσα. Από εδώ δανειζόμουν τα βιβλία μου. Μεγάλη λέσχη είναι ένας χώρος συνάθρησης των πολιτών. Γίνεται από το παλαιότερο σωματείο της πόλης που υπάρχει και σήμερα. Φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών Καβάλας. Οι γυναίκες πρωτοπορούν εκείνη την εποχή. Ταυτόχρονα στο χώρο αυτό διαδραματίζεται η νεότερη ιστορία της χώρας μας. Όλοι οι επιφανείς πολίτες περνούν από αυτόν τον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χωροί που γίνονται αφήνουν εποχή, γιατί είναι και μια επίδειξη δύναμης και των κυριών και από τους κυρίους στους χώρους εκείνους. 1984 όμως η λέσχη παρακμάζει. Είναι ένας χώρος όπου κυριαρχεί η χαρτοπεξία και ο τότε δήμαρχος της πόλης, ο Λευτέρης Αθανασιάδης, μαζί με τη νεολαία της πόλης, τους μαθητές των λυκείων, των γυμνασίων, σε μια νύχτα συμβολική παραμονή 17 Νοεμβρίου, καταλαμβάνει το χώρο αυτό, μεταφέρει όλα τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας που στεγάζονταν σε ένα παλιό κτίριο και για 2 δεκαετίες περίπου είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος δημιουργίας, ένας χώρος που θα δείτε έχει αναπαλαιωθεί και περιμένει τις νέες χρήσεις. Τι ανακαλύπτεται λοιπόν στα πλαίσια της αναπαλαίωσης βγάζοντας το σοβά στους τοίχους εδώ? Αυτό το οποίο μαθαίνουμε, αλλά και αυτό που, το οποίο βλέπουμε είναι ότι το κτίριο είναι ένα αντίγραφο του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης. Έτσι λοιπόν αυτοί που το σχεδιάσανε πήραν τα σχέδια από τη Βιέννη, δημιουργήσαν εδώ το κτίριο και ταυτόχρονα μοναδικές τυπογραφίες. Και βεβαίως ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρω είναι οι μεγάλες προσελάνινες σόμπες που υπάρχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τη λέσχη. Πάμε. Πάμε να δούμε και τις σόμπες. Πάμε, θέλω να δω από πού έπαιρνες τα βιβλία σου. Έχει αλλάξει πια. Πάμε. Το κτίριο της Μεγάλης Λέσχης συνδέεται με την κοινωνική και οικονομική ιστορία της πόλης. Η αποκατάσταση μόλις ολοκληρώθηκε για να στεγάσει πολιτιστικές χρήσεις. Στη Μεγάλη Σάλα είχαμε την τύχη να συναντήσουμε τη μουσικό Αλεξία Βαρβέρη σε μία πρόβα της. Η καβαλιώτισσα μουσικός που ζει πια στη Γερμανία έγραψε για τα επίσημα εγγένεια της Μεγάλης Λέσχης ένα κομμάτι για πιάνο και είχαμε την τύχη με τη Μελίνα να το ακούσουμε πρώτες. Thank you.
Δεν μιλάς όμορφα καθόλου. Να τα λέω στα ποντιακά. Εγώ μπορώ, ποιος θα τα καταλάβει μετά. Πέσα λίγο. Αφού χουλείται το Ελλάδα, πες και καίει καλά, θα βάλω με τα κρεμμυδόπα, πολύ να υδρώνε, να έχουν και μαλακώνε. Να υδρώνε, ναι. Ήθερα να τσακώνω με το βά, τα ταράζωματα και τα σύρωματα από πάνω. Βόλτα στα εμβληματικά κτίρια της πόλης, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε σε ένα ακόμη αρχιτεκτονικό κοψοτέχνημα, το περίφημο η Μαρέτ. Ισμήνη, μίλησέ μας τώρα για αυτό το αριστούργημα αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζει τόσο έντονα την πόλη μας, λοιπόν, το η Μαρέτ. Ο Μοχαμέντ Αλί Πασάς, λοιπόν, έχοντας εγκατασταθεί στην Αίγυπτο και έχοντας λάβει το αξίωμα του βασιλιά, θέλησε να ευεργετήσει με κάποιον τρόπο τους συμπολίτες του στην Καβάλα. Και έτσι, το 1813 ξεκίνησε να χτίζει αυτό το μεγαλοπρεπές ίδρυμα. Ήταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ντρεσές, που σημαίνει ιεροδιδασκαλείο, και παράλληλα λειτουργούσε και σαν πτωχοκομείο. Υπήρχε δηλαδή κουζίνα. Εξάλλου και η λέξη Μαρέτ αυτό σημαίνει κουζίνα που φτιάχνει σούπα. Η κουζίνα πρόσφερε φαγητό τόσο στους μαθητές που ζούσαν εδώ και σπουδάζαν, αλλά και στους φτωχούς, τους άπορους κατοίκους της πόλης, τόσο τους μουσουλμάνους όσο και τους χριστιανούς και τους Εβραίους. Το Μαρέτ έχει δύο επίπεδα. Στο κάτω όροφο ζούσαν οι μαθητές, ήταν οι κοιτώνες τους και το χαμάμ, το λυτρό, ενώ στην επάνω όροφο ήταν τα γραφεία των καθηγητών, η αίθουσα της διδασκαλίας και το μεστζίτ, το μικρό τζαμί. Μετά από αυτά τα 100 χρόνια λειτουργίας, λοιπόν, με το χαρακτήρα που έχει, η ιστορία αλλάζει. Πάμε στην ανταλλαγή μετά το 22. Τι χαρακτήρα παίρνει αυτό εδώ το κτίριο? Αρκετές οικογένειες Ελλήνων προσφύγων εγκαταστάθηκαν στο Ιμαρέτ και έζησαν για πάρα πολλές δεκαετίες, μέχρι και το 1970. Μετά, λοιπόν, και από αυτή την ιστορική περίοδο, τι απέγινε το Ιμαρέτ? Το Ιμαρέτ εγκαταλείφθηκε μέχρι και το 2000. Τότε, έπειτα από 7 χρόνια διαπραγματεύσεων, κατάφερε η κυρία Άννα Μυσηριάν να διαπραγματευτεί με την Αίγυπτο και να τον νοικιάσει για 50 χρόνια μαζί με την οικία του Μοχαμέντ Άλι. Ξεκίνησε την αναστήλωση των μνημείων και από το 2004 ξεκίνησε να λειτουργεί σαν ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο, ένα ιστορικό ξενοδοχείο πολυτελείας. Πέρα από το ξενοδοχείο, στο Ιμαρέτ εδρεύει και το ερευνητικό κέντρο Μόχα, που έχει στόχο και σκοπό να ερευνήσει την ιστορία και την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής, να την τεκμηριώσει και να την αναδείξει. Αν κάποιος ερχόταν για πρώτη φορά εδώ στο Ιμαρέτ, τι είναι αυτό που πρέπει να δει οπωσδήποτε? Το χαμάμ σίγουρα? Το χαμάμ είναι ένα παραδοσιακό χαμάμ λουτρό. Ακολουθείται η τυπική ιεροτελεστία του Οθωμανικού χαμάμ. Mm-hmm. Επίσης, η μοναδική ισλαμική κήπη του Ιμαρέτ, που εκπέμπουν αυτή την γοητεία των αυθεντικών ισλαμικών κήπων. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά. Με το νερό, πάντα το νερό είναι βρίσκεται στοιχείο σε έναν ισλαμικό κήπο, ώστε να ακούγεται σαν μουσική και να ηρεμεί την ψυχή και την νόηση του ανθρώπου. Ισμήνη μου, κορίτσι μου, αστέρι μου, καβαλιώτισά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά είναι όλη δική μου. Μία ανάσα από το κεντρικό λιμάνι, οι παραλίες της Καβάλας είναι όμορφες και η πιο γρήγορη λύση για μία δροσερή βουτιά. Αγαπημένες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών που μπορούν να συνδυάσουν την εμπειρία της πόλης με υποδομές και ανέσεις διακοπών. Εδώ άλλωστε πάντα η θάλασσα είναι στα πόδια σου. Στην παραλία της Καλαμίτσας μας περιμένει η Ελένη για μία συνταγή με άρωμα πόντου που είμαι σίγουρη ότι η Μελίνα θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ελένη, θα μας φτιάξεις?
Θα φτιάξουμε ένα πολύ γνωστό, παραδοσιακό και άκρος αγαπημένο ψάρι στον πόντο, το γάβρο, χαψία τα λέγαμε εμείς εκεί. Ναι. Ο οποίος βέβαια έχει πάρα πολλούς τρόπους μαγειρέματος. Θα κάνουμε φυσικά την εκδοχή του χαψοτίγανου με τα κρεμμύδια και με το αυγό, έτσι, ναι, με το λαδάκι μας μέσα στο τηγάνι. Τώρα εγώ με το μάτι το βάζω, εσείς υπολογίστε 2 κούπες του σαγιού, ας πούμε. Αφού κάψει το λαδάκι μας, εννοείται, θα βάλουμε λίγο κρεμμυδάκι μέσα, ναι, να σκεπαστεί καλά ο πάτος του τηγανιού και το αφήνουμε να υδρώσει, ίσως να μαλακώσει. Δεν μιλάς όμορφα, καθόλου. Να τα λέω στα ποντιακά. Εγώ μπορώ, θα τα καταλάβει μετά. Πέσα λίγο ποντιακά. Θα κάνουμε μετά πέσω, πέσω αυτό όλο ποντιακά. Αφού πουλείται το λάδα, πες και καίει καλά, ναι, θα βάλουμε τα κρεμμυδόπα, ολίο να υδρώνει, να έρχονταν και μαλακώνει. Να υδρώνει, ναι. Ήθελα να τσακώνω με το βά. Τα ταράζωματα και τα σύρωματα από πάνω. Μετάφραση. Και θα βάλουμε διάμεσα και το γάβρο. Να τον το επίκαδακά και καθάρισα τον. Θα δείχνουμε ύστερα πώς καθαρίεται. Το γάβρο λέει τον πήγε από εκεί και τον καθάρισε, λέει. Λοιπόν, ναι, και θα να βάλει λίγο πρώτα τα κρεμμυδάκια για λίγο να υδρώσουν, όπως και εμείς δηλαδή. Αυτά βέβαια υδρώσουν, θα τσιγαριστούν. Αυτά δεν παίρνουν χρώμα, εμείς παίρνουμε. Και θα βάλει το λαδάκι λίγο να κάψει, είπε. Ναι. Και τα χείλογοι, δεν είναι απλώς ότι τα λες ναι, και ναι, τα λέει. Είναι ένα από τα ταμπεραμέντα αυτά και τα προσόντα. Ταμπεραμέντα, λοιπόν. Ελένη. Εδώ μέσα βέβαια τώρα στο αυγό. Ναι. Εγώ όταν το τυχαίνει να το κάνω για τον πατέρα μου, θα βάλω και λίγο μαύρο πίπερο. Βέβαια, και εγώ έβαζα για τον πατέρα μου. Ο παμπάς μου το έκανε με... Α, μπράβο. Βάζουμε και λίγο αλατάκι λοιπόν μέσα. Βάλουμε ντάλασσα, πες και κρούμε. Και κρούμε, τα χτυπάμε. Βάζουμε λοιπόν και το κρεμμυδάκι εδώ πάνω στο λάδι που έχει κάψει. 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκια τα έχει βάλει στο τηγανάκι. Ναι, 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 σίγουρα. Αυτό από ό,τι βλέπουμε τώρα έχει υδρώσει λίγο. Ναι. Οπότε είμαστε στη φάση που θα βάλουμε πάνω το γάβρο. Λοιπόν, τα τοποθετούμε όχι απαραίτητα έτσι περιμετρικά όπως είπαμε. Ναι. Μπορούμε να τα βάλουμε και σε άτακτη τοποθέτηση. Κατάλαβε, σπίτι τα πετάει όλα. Αφήνουμε όμως κάποια κενά ενδιάμεσα, ναι, έτσι ώστε μετά που θα ρίξουμε το αυγό να πάει και κάτω στο κρεμμυδάκι για να μπορεί να δέσει και το κρεμμύδι από κάτω. Να μην διαλύεται δηλαδή. Ρίχνουμε από πάνω τώρα και το αυγουλάκι. Πριν σφίξει το αυγό, ανοίγουμε εδώ κάποιες τρυπούλες για να πάει το αυγό από κάτω και να και δέσει και τα κρεμμυδάκια. Σαν πίτσα. Και τώρα σε λίγο θα τα γυρίσουμε. Wow. Το γυρνάμε. Και σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο. Να κλείσω πρώτα. Καλή κυρία. Για τάγη, χωράει από πάνω. Εδώ. Χωράει. Καλά, καλή, ωραία, θα πάρει. Μάνα, ρε. Λοιπόν. Να δοκιμάσουμε το χαψοτίγανο. Καλά, τι το κάναμε. Ξέρω εγώ. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Χαίρομαι που σας άρεσε. Χαίρομαι που είσαι τόσο πόντια. Γεια στα χέρια σου. Τρελαίνομαι. Αυτό είναι η Καβάλα. Οι γεύσεις της, η ιστορία της, η αρχιτεκτονική της. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί που διασταυρώθηκαν εδώ και έζησαν αρμονικά, χαρίζοντας στην πόλη την ιδιαίτερη ομορφιά και αυτή τη μοναδική άβρα της. Για μένα θα είναι πάντα κομμάτι της ζωής μου. Για σας μπορεί να γίνει μια απολαυστική εκδρομή, όπως ήταν άλλωστε και για τη Μελίνα.